Έχω, γιατί 18 Δεκάτου του 2016 παραπέμφθηκε σε τακτική δικάσιμη. Το όλο θέμα, η έρευνα, δηλαδή η ανάκριση, η ξανά ανάκριση, η ολοκλήρωση όλης αυτής της διαδικασίας, ύστερα από το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνου, γιατί παραπέμφθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών πρέβεζα στον εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνου, και ο εισαγγελέας το παρέπεμψε στο Συμβούλιο Εφετών. Το Συμβούλιο Εφετών παραπέμπει τρεις πρώην αυτοδιοικητικούς και έναν νυν, τον σημερινό Δήμαρχο Πάργας, για κακόργημα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Δήμαρχε? Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που βγήκε το βούλευμα, που βγήκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2015, δεν πρέπει να είναι δήμαρχος. Ο νομοθέτης ορίζει ότι προκειμένου να γίνει σοβαρή δίκη, ενώ κακούργημα, τότε πρέπει, όπως είναι η περίπτωση του κυρίου Μπέου, τότε εκτείται από το αξίωμα ο άρχοντας, προκειμένου η δικαιοσύνη απρόσκοπτα και τα όργανα, η Δημαρχιακή Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουν αποφάσεις, προκειμένου να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Δημοτών και του Δήμου. Αυτό δηλαδή που λέτε εσείς, ότι έχει εκδοθεί αυτό το βούλευμα, δεν το έχει υπόψη του ο Δήμαρχος? Ο Δήμαρχος το έχει υπόψη. Αλλά ο Δήμαρχος, και δεν τον έμφωμαι, γιατί εγώ ενέργειες κριτικάρω, εγώ ανθρώπους δεν κριτικάρω. Ναι. Τους ανθρώπους που μπορούν να κριτικάρουν άλλοι παράγοντες, όχι εγώ. Και δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου να παίζω τον. Δεν θέλω να κάνετε κριτική. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη αυτή, που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, ή έχει τη δυνατότητα της εφέσεως ο Δήμαρχος πάνω σε αυτό. Μετά το δικαστήριο μπορεί να κάνει έφεση. Πρέπει να γίνει τακτική δικάσιμος και μετά να μπορέσει να κάνει έφεση επί της απόφασης, αν είναι καταδικαστική. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει ο Δήμαρχος να... Έπρεπε να έχει εκπέσει. Δηλαδή αυτή την απόφαση θα τη βγάλει η περιφέρεια, η αιρετή περιφέρεια? Θα τη βγάλει η αποκεντρωμένη διοίκηση, όχι η αιρετή περιφέρεια. Και πότε είναι αυτό το βούλευμα, πότε έχει εκδοθεί? 15-12. 12? 15-12 του... Συγγνώμη, λέω... 24 Νοεμβρίου του 2015. Και από τότε υπάρχει εγκρεμότητα από την περιφέρεια να... Δεν της το πήγε κανένας. Ο κύριος Νάστας το έκρεβε. Και τώρα υποτίθεται... Αλλά δεν είναι... Κοιτάξτε, κύριε Καταζήτη, ναι, υπάρχει γενικότερα πρόβλημα στην αυτοδιοικητική λειτουργία στην Ήπειρο. Γιατί ο κύριος Νάστας είναι και μέλος της ΠΕΔ. Ναι. Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Το όργανο το οποίο παίρνει αποφάσεις για όλη την Ήπειρο. Δεν μπορεί να μην έχεις νόμιμη επάρκεια στο όργανο και να παίρνει το όργανο αποφάσεις με κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να μετέχει. Όπως και στην Δημαρχιακή Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή δηλαδή του Δήμου Πάργας, μετέχει ως πρόεδρος. Κύριε Λιόλιο, δεν μπορεί να μετέχει στο νομικό. Να καταλάβει ο Κροατής. Από το 2015 βγήκε μια απόφαση που αναφέρεστε εσείς σήμερα. Αυτή η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στην περιφέρεια? Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτή η απόφαση που αφορά τόσο βαριά κατηγορία για κακούργημα για το Δήμαρχο να μην πάει στην περιφέρεια για να λάβει τα προσήκοντα για να υλοποιήσει? Αυτό είναι το αυτονόητο, κύριε Καταζήτη, που λέτε εσείς. Και εγώ έτσι σκέφτομαι, όπως εσείς. Αλλά ενδεχομένως και να μην έχει γίνει. Και τι θα γίνει, 18 του μήνα, να ο Οκτώβριο. Εγώ προσωπικά σας λέω ότι κατέθεσα αίτηση. 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσα αίτηση. Τι αίτηση? Έτοιμα στο Γενικό Γραμματέα, και λέω ότι πρέπει να πάρετε τις πρωτοβουλίες, να ασκήσετε τις διατάξεις του νόμου, προκειμένου να έχουμε μία δίκη η οποία θα ωφελήσει τους πάντες. Ακόμα και τους κατηγορουμένους. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας τι σας είπε δηλαδή επ' αυτού? Το έχει παραπέμψει στον κύριο Χάιδα. Ο κύριος Χάιδας είναι στην πρέβεζα. Ο Ηλίας ο Χάιδας. Ναι, έχει παραπέμψει το φάκελο στον κύριο Χάιδα για να κάνει την εισήγηση. Και ο κύριος Χάιδα, για από πότε το έχει παραπέμψει αυτό? Νομίζω την Πέμπτη. Α, τώρα. Ή την Παρασκευή. Τώρα. Άρα δηλαδή ο κύριος Χάιδας, ο οποίος... Αυτή τη βδομάδα πιστεύω ότι θα το μελετήσει και θα αποφανθεί.
Αποφαθεί τι αποφαθεί, ήδη έχει αυτό αποφαθεί. Αυτό χωρίζει ο νόμος. Αυτό. Ποια διαδικασία αυτό θα ακολουθήσει για την έκπτωση του Δημάρχου, αυτό μου λέτε τώρα. Ναι, ακριβώς. Αυτό τι συνέπειες μπορεί να έχει για την ομάδα, δηλαδή αν δηλαδή τελεσυνδικήσει η απόφαση θα εκλεγεί όπως έγινε με τον κύριο Ψωμιάδη. Αυτό είναι περίπου το περιεχόμενο. Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο πιο σύνθετη διαδικασία, αλλά να λέω ότι το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε εμείς τώρα ραδιοδίκη. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ποινικές ευθύνες για πράξεις αμέλειες της προηγούμενης διοίκησης. Εντάξει, θα πάει στο εδώ, δεν υπάρχουν αρμόδια όργανα, ούτε εγώ ούτε εσείς είμαστε δικαστές, ούτε αθώνουμε, ούτε καταδικαστές. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος τη διαδικασία, η οποία εξεδόθη μια απόφαση από το Συμβούλιο Εφετών, η οποία έπρεπε να είχε σταλεί στην περιφέρεια να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία. Αποκεντρωμένη διοίκηση, όχι στην περιφέρεια. Ναι, εντάξει, ήταν διορισμένη η περιφέρεια, εκεί η Γενική Γραμματεία παλιότερα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η απόφαση αντί να προχωρήσει, δεν προχώρησε, δεν ξέρουμε ποιανού η πετιότητα, αυτή η διαδικασία δεν υλοποιήθηκε γιατί δεν έφτασε ποτέ στην περιφέρεια. Γιατί κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του. Μάλιστα. Λοιπόν, και εσείς την 1η Σεπτεμβρίου καταθέτετε αίτηση να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Και ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας, έστειλε την διαδικασία στον κύριο Χάιδα και από εκεί και αναμένονται εξελίξεις από τον κύριο Χάιδα. Αυτό είναι το θέμα, για να καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς έτσι έχει το θέμα. Μάλιστα. Συμπληρωματικά όμως 18-19 η δικαιοσύνη λειτουργεί. Στέλνει κλητήρια θεσπίσματα και στήριξη στους κατηγορουμένους, στέλνει και στους μάρτυρες. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Άρα δηλαδή, αφού θα γίνει το δικαστήριο, τότε ο δήμαρχος σύμφωνα με τον νόμο δεν πρέπει να είναι δήμαρχος. Αυτό ακριβώς. Εξυπακούεται δηλαδή. Εξυπακούεται. Μάλιστα. Είναι γνωστό. Δεν το ξέρα, δεν το είχα διαβάσει καθόλου. Αυτό δεν κυκλοφόρησε στα site ή σε κάποια μέσα ενημέρωσης της Πρέβεζας. Η πρώτη φορά που το ακούω. Δεν ξέρω πώς και δεν, αυτό δεν αναρτήθηκε τόσο. Πολλούς τους πιάνε μου καμάρα. Πολλούς τους πιάνε μου καμάρα και κάποιος άλλος να τους αναγκάζει να παραποιούν τα πράγματα. Να εφευρίσκουν άλλα δικήματα. Είναι πάντως μιας, δεν ξέρω αφού εσείς το λέτε με στοιχεία, είναι μια σημαντική αποκάλυψη από το σταθμό μας αυτό το θέμα που θα έχει εξελίξεις στη συνέχεια, γιατί παλιότερα είχα ρωτήσει τον κύριο Νάστα και μου λέει μην δίνει σημασία, λεπτομέρειες. Αυτή ήταν η απάντηση. Λεπτομέρεια είναι να παραπέμπει σε κακούργημα. Ναι. Δεν ήξερα ότι παραπέμπει σε κακούργημα. Αλλά σας διαβάζω κάτι. Ειδικότερα λέει, σας διαβάζω ένα εδάφιο από το βούλευμα. Ειδικότερα λέει δεν με ρύμνησε προς άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, δυνάμει της οποίας ο ενάγων, κατηγορούμενος ο ίδιος, αναγνωρίστηκε ως κύριος Αγροτεμαγείου. Είναι κατός υπόπεδο δηλαδή. Μάλιστα.